Επομένω και πες μου λίγο εδώ για την εμπειρία που είχατε στο τουρνουά αυτό και από εδώ και πέρα παίρνετε και στην τελική ευθεία για την προετοιμασία στο Φίνικα, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν όλα ωραία, η διοργάνωση ήταν πολύ καλή. Ο κύριος Ανταφυλίδης με την Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησε να κάνει το καλύτερο, ήταν το πρώτο τουρνουά. Πιστεύω να καθιερωθεί, να γίνει θεσμός και από εδώ και πέρα κοιτάμε στις 19 Αυγούστου την προετοιμασία. Πιστεύω να είμαστε όλοι εκεί, να πάμε όλα καλά. Ο στόχος στη φετινή σεζόν ποιος είναι, ο τίτλος στη σεζόν. Καταρχάς να είμαστε όλοι εκεί, γιατί πέρυσι είχαμε προβλήματα. Ο τίτλος όχι, όσο πιο ψηλά πάμε, εντάξει, στο πίσω το μέρος του μυαλού μας, σίγουρα τετράδα και από εκεί πέρα όλα γίνονται. Και στο νησί τι έχεις να πεις τώρα, που σε βλέπουνε. Εντάξει, στεναχωρημένος που δεν τα καταφέραμε. Να πάτε τελικό, να πάμε τελικό. Νίκο, γιατί δεν τα καταφέρατε. Καλησπέρα, καταρχήν. Καλησπέρα. Νομίζω ότι κάποια λαθάκια σε κρίσιμα σημεία μαστίγησαν την είσοδό μας στην υλικό. Εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό να τιμήσουμε τα χρώματα του Φίνικα και το νησί μας. Μας αγαπάει πολύ, μας στηρίζει. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Κάποια λαθάκια σε κρίσιμα σημεία μαστίγησαν αυτή την είσοδο. Το τουρνουά, πώς το είδατε αυτό, τι είσαι σαπ. Αυτό το τουρνουά ήταν πολύ ψηλό επίπεδο, το είδατε κι εσείς. Οι αθλητές πολύ καλή τεχνική κατάρτιση στο φάθμα του Μίτσου Πολύ. Και νομίζω πως ίσως είναι από τα τουρνουά που πραγματικά συγκρίνονται με τα πανελλήνια, με τα satellite, με τα πλήρια. Εσείς είχατε παίξει και στο τουρνουά που είχε γίνει στην Ερμοπολή. Ναι, είχαμε παίξει τα προγραμματικά, όχι παίχτες. Ναι. Τα προγραμματικά είχαμε. Γενικά τώρα, 19 του μήνα αρχίζεται, δεν είναι. 19 του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία μας επίσημα, είχε ανακοινωθεί. Λίγη ξεκούραση μερικές μέρες για να πούμε δυνατά για την προετοιμασία και για τον χειμώνα, γιατί ο χειμώνας που βλέπετε δύσκολος με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με κύπελο, με είστε έτοιμοι, είστε δυνατοί. Ναι, νομίζουμε πως ναι. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.